Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Αγγέλη, καλημέρα κύριε Μωυσή, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας και στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε πολλή ένταση εδώ τις τελευταίες μέρες. Σταυρούπολη πέφτει και λίγο ξύλο όπως θα είδατε στις ειδήσεις και είπαμε να πάρουμε εσάς να μας πείτε στο κοινάλι τι γίνεται, που είναι πιο έρημα τα πράγματα. Να χαλαρώσουμε λίγο. Καταρχάς να μου πείτε ότι πραγματικά ειδικά με το θέμα της Σταυρούπολης, επειδή παρακολουθούμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον τόσο το ρεπορτάζ όσο και την ιδιοσιογραφία, δεν έχουμε βέβαια απολύτως ολοκληρωμένη εικόνα, όμως νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι μετά από καιρό ζούμε μια φασιστική πρόκληση νεοναζιστών και νομίζω ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο πολιτικά όσο και από τη δικαιοσύνη. Βέβαια, εντάξει, είναι και δύο πλευρές, κυρία Γιαννακοπούλου. Αν είναι εξωσχολική, βεβαίως. Αυτό βεβαίως που λέω εγώ εδώ από το πρωί όμως, κυρία Γιαννακοπούλου μου, είναι ότι δυστυχώς, ναι μεν, έχουν αντί να ψάχνουν κάποιοι να βρουν τους ινστρούκτορες, αυτούς που είναι οι κολοπετσωμένοι, θα το πω ευθέως, της Χρυσής Αυγής, που ψάχνουν και στρατολογούν παιδάκια στα σχολεία, αντί να ψάξουμε να βρούμε αυτούς, πάνε κάποιοι και κάνουν τσαπουκάδες στα 15χρονα. Έχετε απόλυτα δίκιο. Εδώ πέρα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν και οι βαθύτεροι αίτια και τα βαθύτερα αίτια. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι είναι αδιανόητο τα σχολεία να γίνονται χώροι κατάληψης ή ορμητήρια από εξωσχολικούς, από φασίστες. Είναι αδιανόητο είναι ορμητήρια τέτοιου είδους δράσεων. Συμφωνώ και απόλυτα. Πρέπει να διευκανθούν και τα πάντα να τιμωρηθούν. Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ τα ίδια που λέω για τα πανεπιστήμια, ότι δεν πρέπει να είναι άντρο μπαχαλάκιδων, τα ίδια λέω και για τα σχολεία. Δεν πρέπει να είναι άντρο χρυσάβγουλων. Είναι ακριβώς έτσι. Και για τις δύο περιπτώσεις, και αυτό πρέπει νομίζω να το διευκρινίσουμε. Ούτε τα πανεπιστήμια να λειτουργούν με αντίστοιχο τρόπο, ούτε τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν από την άλλη πλευρά, βέβαια, στα σχολεία. Πάντως, ξέρετε, κυρία Γιαννακοπούλου, λέγαμε πριν νωρίτερα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν και οι καταλήψεις. Ποια κυβέρνηση θα το κάνει αυτό, δεν ξέρω. Έτσι. Ποια θα βάλει το χέρι στη φωτιά και θα πει παιδιά. Δεν πρόκειται. Είναι σαν το δημόσιο. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Τώρα, για να δούμε βέβαια και μετά. Καταρχήν, πού το πας, άμα κόψουμε τις καταλήψεις στα σχολεία, μπορεί να χάσουμε κανέναν αυριανό πρωθυπουργό. Πού το πας? Δεν έχεις άδικο. Τι παίζουν με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε δυστυχώς έτσι κακοφορμισμούς χρόνιους και το πολιτικό σύστημα. Νομίζω με πολιτική βούληση, αυτό είναι το οποίο λείπει. Προκειμένου κάποια νοσηρά φαινόμενα με κάθε τρόπο να εκλείψουν. Ας το δούμε, ας συνεννοηθούμε. Γιατί νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Μάλιστα. Το ότι πρέπει δηλαδή να λυθούν αυτά τα ζητήματα και να μην έχουμε κάθε 3 και 5 καταλήψεις είναι ένα θέμα στο οποίο νομίζω όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έτσι, δεν είναι? Έτσι. Πάμε. Κάνουμε μια κουβέντα και αυτό δούμε. Πάμε τώρα, κυρία Γιαννακοπούλου, λίγο στα καθημάς. Και όταν λέω καθημάς, δεν εννοώ κατευθείαν στα ισοκομματικά. Θα ήθελα πρώτα να μου πείτε, αν τελικά το κοινάλ, βλέπω την κριτική που διατυπώνεται και απέναντι στο θέμα των συμφωνιών, τα εξοπλιστικά, αλλά κυρίως στο θέμα της ΔΕΗ ή σε άλλα θέματα αιχμής της επικαιρότητας, και βλέπω ότι το κοινάλ λίγο στη ρητορική αρχίζει και θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Εγώ πάντα τοποθετούμε και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση μου. Και αν θέλετε να πούμε και για το θέμα της συμφωνίας για τις φρεγάτες, βεβαίως πρέπει να παραδεχτούμε και να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα το οποίο θωρακίζει την Ελλάδα. Ναι. Και δεν είναι απλά ότι παίρνουμε κάποιες φρεγάτες παραπάνω, αλλά το ότι αυτό αποτελεί μια στέρεη συμφωνία αλληλοποστήριξης, αν υπάρχει θέμα αμφισβήτησης της κυριαρχίας είτε της Ελλάδας είτε της Γαλλίας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και βεβαίως το θέμα των φρεγατών είχε συμφωνηθεί. Το θέμα όμως της συμφωνίας είναι κάτι καινούργιο και πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Βεβαίως πρέπει εδώ πέρα να υπάρχει και το θέμα ότι αυτή η συμφωνία θα ισχύει και σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της ΑΟΣ και της Φαλοκρηπίδας, που υπάρχει το θέμα ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Παραπέμπεται στην πηχτή που άφησε ο κύριος Βενιζέλος. Ακριβώς, και νομίζω ότι ο κύριος Βενιζέλος το έθεσε νομίζω με πολύ μεγάλη πληρότητα και επιστημονική και πολιτική το συγκεκριμένο ζήτημα. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο λέτε είναι ένα γεγονός το οποίο το εντοπίζουν πολλοί. Ότι δηλαδή υπάρχει μια ρητορική που μερικές φορές δυστυχώς φαίνεται απλά να δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό στα στελέχη μας. Ναι. Αυτό δηλαδή το οποίο εσείς μου λέτε αυτή τη στιγμή, θέλω να σας ομολογήσω ότι εγώ σε συζητήσεις μου με κόσμο στη Δυτική Αθήνα το ακούω πάρα πολύ από τα στελέχη και από τους φίλους μας. Ναι. Άρα λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία πολιτικής κουβέντας η οποία θα ανταποκριθεί στις ανάγκες
οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο, στους προβληματισμούς του, γιατί δεν μπορεί, αν θέλετε, και ως εκ τούτου το ΠΑΣΟΚ να είναι σε μια στασιμότητα και σε ένα δημοσκοπικό μετεωρισμό γύρω στο 6 με 7% ως απότοκο και ενδεχόμενα τέτοιου είδους ρητορικής, η οποία δεν εκφράζει τον κόσμο μας. Έτσι δεν είναι? Μια και είπατε ΠΑΣΟΚ, τώρα η αλλαγή στο όνομα θα φέρει, λέτε, κανένα ποσοστό υψηλότερο. Μοιάζει λίγο το κοινάλ να πειραματίζεται αυτό το διάστημα. Να πούμε και αυτό με αυτή τη ρητορική να δούμε αν θα πιάσει. Να πούμε και το άλλο με την άλλη ρητορική να δούμε αν θα πιάσει. Μοιάζει λίγο να πειραματίζεται το κοινάλ αυτό το διάστημα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη καθαρότητα και σταθερότητα σε μια γραμμή πλεύσης. Χρειάζεται λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε, να καταλήξουμε και να βγαίνουμε σαραλέα, να έχουμε μια στάση, την στάση την οποία οφείλει να έχει η κέντρο αριστερά, το κέντρο για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί ξέρετε, αυτό έχει τελική εθνική ανάγκη. Υπάρχει εθνική ανάγκη να υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση με τεκμηριωμένο και ορθό λόγο απέναντι στην κυβέρνηση. Κάτι που βλέπουμε ότι δεν μπορεί να τα επιτύχει σε καμία περίπτωση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχει και το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να πάω και στο περαιτέρω, πείτε μου, το κοινάλ στο οποίο ανήκει, στο οποίο αισθάνεται ότι ανήκει, γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχουν 2-3 κοινάλ αυτή την περίοδο. Το κοινάλ στο οποίο αισθάνεται ότι ανήκει η Νάντια Γιαννακοπούλου, τι θέση έχει για το θέμα της ΔΕΗ, ας πούμε? Κοιτάξτε, για το θέμα της ΔΕΗ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από κάποια χρόνια η χρηματιστηριακή αξία της ΔΕΗ ήταν 400 εκατομμύρια. Και αυτή τη στιγμή πωλήθηκε ένα ποσοστό του ΔΔΕ, ας πούμε, στα 2, κάτι δις. Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι, για να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά ποια είναι η εικόνα, πώς ήταν πριν από κάποια χρόνια και πώς είναι τώρα. Εγώ σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι αυτό το οποίο με έχει ξενήσει στην όλη αυτή περίπτωση είναι το γεγονός ότι τα πράγματα έγιναν τόσο βεβαιασμένα και γρήγορα, χωρίς να υπάρχει και καμία προηγούμενη ενημέρωση της Βουλής. Θα έλεγα λοιπόν ότι καταρχάς θα έπρεπε το συγκεκριμένο ζήτημα να έρθει και στη Βουλή, να υπάρχει μια ενημέρωση, προκειμένου να μπορούμε να κοιτάζουμε, να δούμε ποια είναι η υπαρκτή λύση, οι υπαρκτές λύσεις πάνω σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι χρόνια και μείζον. Ναι. Αυτό είναι, νομίζω, ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι σχετικό τώρα. Βλέπουμε τις γίνονται διάφορα σενάρια, εκλογές θα γίνουν, εκλογές δεν θα γίνουν, δεν θα τελειώσει τετραετία. Τέλος πάντων, και εκεί γίνονται διάφοροι συνδυασμοί. Παλιότερα λέγανε ποιο, το κίνημα αλλαγής, το κίνημα αλλαγής σιγοντάρει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα εδώ λοιπόν έρχεται ένα νέο σενάριο που λέει όταν γίνουν εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει και θα πει να συνεργαστεί με το κίνημα αλλαγής. ΠΑΣΟΚ ίσως τότε, δεν ξέρω. Πώς τα βλέπετε, δηλαδή, τι γίνεται εδώ τώρα? Γιατί παρακολουθώντας κάποιος τη χάνει λίγο την μπάλα. Τι έχει αλλάξει την πορεία? Τι να σας πω, καταρχάς να... Τα ακούτε και εσείς, φαντάζομαι. Να είμαι λίγο σαφής. Για εμάς, για το ΠΑΣΟΚ και για το κίνημα αλλαγής, νομίζω το νούμερο ένα θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να δυναμώσουμε και να αυξήσουμε τα ποσοστά μας. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Το να μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία, στην οποία δεν θα μετέχει το πρώτο κόμμα, αυτό... καταλαβαίνετε ότι αποτελεί φαινόμενο πολιτικής ανομαλίας. Και το λέω ξεκάθαρα. Είναι αδιανόητο λοιπόν την επομένη των εκλογών να μην διαμορφωθεί μια κυβέρνηση στην οποία δεν ξέρω αν θα είναι μονοκομματική. Δύσκολο σε περίπτωση απλής αναλογικής. Βεβαίως η παρούσα κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης έχει δείξει, νομίζω, ποιες είναι οι προθέσεις του. Και η πρόθεσή του, όπως είπε ξεκάθαρα και από το βήμα, νομίζω, τη ΔΕΦ, ήταν ότι θα πάει σε δεύτερες εκλογές κατευθείαν. Ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν θέλει να μπει σε καμία διαδικασία συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να το ξανακάνω σαφές την απάντηση στο ερώτημά σας, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να υπάρχουν να γίνει μια κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Ναι, εμείς εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, ξέρετε, το συζητάμε εδώ με κόσμο και με ακροατές και τα λοιπά, και λέμε ότι όλη αυτή η συνθήκη για τη συζήτηση του ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος και ποιες συζητήσεις θα υπάρξουν την επόμενη μέρα των εκλογών, λίγο μοιάζουν να ευνοούν στο εσωτερικό τον κύριο Λοβέρδο, γιατί είναι πολλοί αυτοί που έχουν την περιέργεια να δούνε τον Τσίπρα να πηγαίνει να ζητάει από τον Λοβέρδο να κάνουν συγκυβέρνηση.
Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή, φαντάζεσαι. Να συμβεί να το δούμε και αυτό. Ναι, ναι, θα έχει γούστο. Ομολογήστε, θα έχει γούστο. Είναι αυτό που λέμε μεγάλη μπουκιά, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, μιλάτε. Μπράβο, ναι, ναι. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Πολλά ταιριάζουν. Πολλά ταιριάζουν, ναι. Πάντως, να σας πω κάτι, επειδή αυτό είναι το μόνιμο ερώτημα το οποίο θέτουμε σε όλους εμάς, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής, με ποιον θα συνεργαστείτε. Το ερώτημα για εμένα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα για μένα είναι το πώς θα μπορέσουμε να δυναμώσουμε τον χώρο της κέντρου αριστεράς και του κέντρου, προκειμένου να μπορέσουμε να πρωταγωνιστήσουμε ξανά στις εξελίξεις και να κάνουμε αλλαγή συσχετισμών. Ωστόσο, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ωστόσο, τώρα σοβαρά και χωρίς ίχνος αστεϊσμού, το γεγονός της ρητορικής που φαίνεται να διατυπώνει επίσημα το κοινάλι το τελευταίο διάστημα είναι ενδεχομένως μια προσωπική μου ερμηνεία, τη βάζω στη βάσανο, ας πούμε, της συζήτησης. Είναι ενδεχομένως μια προσπάθεια της σημερινής ηγεσίας του Κινάλ να προσελκύσει παλαιούς φίλους του ΠΑΣΟΚ ή, εν πάση περιπτώσει, και κόσμο από το ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει στις εσωκομματικές εκλογές του Κινάλ, αναδεικνύοντας, ενισχύοντας τη σημερινή ηγεσία με την προοπτική μιας πιθανής συνεργασίας στη βάση αυτή της ρητορικής μετά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κόσμος και ο κόσμος ο οποίος έφυγε από εμάς και πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ, ο μοναδικός τρόπος για να επιστρέψει πίσω είναι να δει ότι ως κόμμα έχουμε πλέον κάνει μια επανεκκίνηση βασιζόμενη πάνω σε μια ξεκάθαρη στρατηγική, σε μια ξεκάθαρη πολιτική τοποθέτηση, η οποία αφορά και επιμένω σε αυτό στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η χώρα και στην ανασύσταση του χώρου της κεντροαριστεράς. Ναι. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι να σας πω, νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Να το θέσω αλλιώς. Δεν φέρνει τα αποτελέσματα. Φοβάστε, αντίστροφα να το πάω, φοβάστε προσπάθεια οργανωμένη από το ΣΥΡΙΖΑ αλλίωσης του αποτελέσματος στις κομματικές εκλογές του Κινάλ με κόσμο? Κοιτάστε, για να επιλέξουν ηγεσία με την οποία θα μπορούν να συνεργαστούν αύριο μεθαύριο, λέω εγώ τώρα. Λέω ένα ακραίο σενάριο. Δεν νομίζω να σας πω ότι υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο και να σας μιλήσω πάρα πολύ ξεκάθαρα, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Γιατί αφήνει ότι κάτι τέτοιο, σωστό, ξέρετε, μπορεί να συμβεί είτε από. Θα μπορούσε κάποιο να το πει και η Νέα Δημοκρατία. Σωστό. Για ποιο λόγο σας το λέω αυτό? Σας το λέω γιατί ήδη από το 2007. Έχουμε την εμπειρία πολλών τέτοιων διαδικασιών με ανοιχτών διαδικασιών, όπου ο καθένας είχε τη δυνατότητα να πάει την ημέρα των εκλογών, να εγγραφεί ως μέλος ή ως φίλος και να ψηφίσει. Και κάτι τέτοιο λοιπόν δεν το έχουμε δει να συμβαίνει σε καμία από όλες τις προηγούμενες φορές. Νομίζω δηλαδή ότι σε κάθε περίπτωση όποιος άνθρωπος, είτε ανήκει, όποιος ψηφοφόρος, είτε ανήκει αν θέλετε σκληρά στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, είτε ανήκει ή έχει ενδιαφέρον ουσιαστικό και πραγματικό για να δει το τι θα γίνει σε αυτήν την παράταξη, νομίζω ότι είναι πολύ φυσιολογικό να συμμετέχει στις διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση πέντως δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτό να μανιπουλαριστεί. Πάντως, εγώ έχω φίλο... είτε από το ένα κόμμα είτε από το άλλο. Εγώ έχω φίλο που από τέτοιες διαδικασίες έχει κάρτα μέλους και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπαλατζάρουν, είναι ο λεγόμενος κεντρός χώρος και κάποιες φορές έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, κάποιες φορές ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, μπορεί πρότεινες να είχαν ψηφίσει και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν σε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει, νιώθει, πιστεύει ότι ανήκει στον κεντρό χώρο. Πώς μπορείς λοιπόν να τον αποκλείσεις από μια τέτοια διαδικασία? Σωστό. Δεν ξέρω. Σωστό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό αφορά απλά και μόνο ένα σκληρό πυρήνα 30.000 ανθρώπων. Δηλαδή οι 220.000 άνθρωποι μάλιστα, είχαν έρθει και είχαν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ τις προηγούμενες διαδικασίες ήταν κοινωνία. Που και στη Νέα Δημοκρατία είναι πρόσφατο. Το παράδειγμα είναι ορατό και στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κινητοποιώντας ένα κόσμο που δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με κομματικές διαδικασίες. Εγώ θα σας το πω αλλιώς. Μακάρι να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε ξανά τόσο πολύ κόσμο και 200.000 και ακόμη περισσότερους, να γίνει δηλαδή ένα αυτό κάλεσμα από όλους μας και με αυτόν τον τρόπο, με μια μαζική συμμετοχή
του κόσμου που ανήκει στον ευρύτερο χώρο του κέντρου και της κεντροαριστεράς, να μπορέσουμε να αναβαπτιστούμε και να κάνουμε αυτή την καινούργια αρχή που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη και εμείς και είναι αναγκαία και για τη χώρα, σας το λέω. Πρέπει να ξαναδημιουργηθεί ένας στιβαρός, σοβαρός χώρος στην κεντροαριστερά απέναντι σε, στην συντηρητική παράταξη που θα μπορεί αυτό να τα εκφράσει γνήσια. Mm-hmm. Λοιπόν, ωραία. Κυρία Γιάννη Κοπούλου, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.